Δεν είσαι για αυτά εδώ ακόμη τώρα. Ναι, εγώ δεν κρύωσα τη λίγη. Ναι, μέσα στο νερό. Εδώ φοβάσαι ότι θα τραβάς. Ναι. Πρέπει να τραβάς έτσι. Για να μην... Να τραβάς ρομαντικά. Ναι. Κάτσε κανένα απότομο. Δεν είναι για απότομο. Αλλιώς πάει. Λοιπόν, μόλις μπω στο νερό, βλέπω ένα γοφάρι να έρχεται. Είναι λίγο μικρό και επειδή είναι νωρίς, μόλις μπήκαμε, δεν θα κάνω κίνηση ώστε να το σημαδέψω. Κάνω κάποια καρτέρια στα μπλόκια κάτω και δεν θα έρθει τελικά τίποτα. Το μόνο που θα δω είναι μια μικρή στηρούλα. Ο Σύφης θα πιάσει μια πολύ ωραία σκορπίνα. Αφήνω το όπλο και το βοηθάω λίγο για να τη σκοτώσουμε χωρίς να μας τσιμπήσει. Δεν είμαστε συνηθισμένοι να πιάνουμε τέτοια ψάρια και προσέχουμε. Καλά κάνουμε. Θα δοκιμάσω κάποια καρτέρια λίγο πιο βαθιά, εκεί θα δω μακριά κάποιες τσιπούρες, θα χτυπήσω λίγο την άμμο να κάνω ένα συννεφάκι, μήπως της τραβήξω την προσοχή, αλλά όμως δεν θα δουλέψει. Καθάρισμα ψάριων και φύγαμε για άλλο μέρος. Πανέτοιμος, ναι. Να δούμε, κάψω αυτή. Δεν φαίνεται. Μετά κάνει. Μετά. Την άλλη μέρα εγώ είχα σημάδια εδώ πέρα. Ναι. Ακριβώς πάνω από το χείλι, εκεί που με ακούμπησε. Μα αύριο. Εντάξει, μπορεί να μην ξεπάει τώρα. Λοιπόν, αλλαγή τόπο. Εντάξει, μια χαρά. Καλά, Στην πρώτη βουτιά θα δω κάτι σκαθάρια, αλλά επειδή είναι πάλι αρχή δεν θα κάνω κίνηση να ρίξω. Περιμένω να δω μήπως έχει τίποτα στήρες ή ροφούς. Στη δεύτερη βουτιά, λίγο πιο βαθιά, γύρω στα 19 μέτρα, θα δω μικρές στήρες αριστερά.
Άρα τελικά δεν θα δω μια μεγάλη. Επέμενα σε αυτό το σημείο γιατί ξέρω ότι είναι καλό. Όλο και πιο βαθιά. Δυστυχώς στο σημερινό μόνο μικρούς παντελίδες είδα. Έριξα και μια ματιά στο ναυάγιο της περιοχής. Σε αυτά τα νερά νιώθω ότι είμαι σε ένα περιέ. Πολύ όμορφα είναι. Αφού δεν έχει φτάρια, ας πάνω με ρουτρά. Καθαρά. Αυτό είναι ωραίο. Καλά.